σας. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Η αγωνία χτυπά κόκκινο για τον 64χρονο Πολωνό περιπατητή που ήρθε μόνος του στην Κρήτη, όμως ποτέ δεν επέστρεψε στη χώρα του. Στα Χανιά βρίσκεται πλέον και η κόρη του αγνοούμενου, περιμένοντας με αγωνία για μια πληροφορία, ενώ για τον εντοπισμό του σηκώθηκε και ελικόπτερο του στρατού. Ο 20χρονος που έπεσε σε λακκούβα και τραυματίστηκε σοβαρά, χαμογελά ξανά χάρη στους κριτικούς που για άλλη μια φορά έγιναν μια γροθιά για να κάνει ο νεαρός μια κρίσιμη επέμβαση στην Αθήνα. Και μετά την περιπέτεια έρχονται τα ευχάριστα, αφού ο Γιώργος αύριο θα παντρευτεί την αγαπημένη του, ενώ σε λίγους μήνες το ζευγάρι θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί. Μία ιστορία παλιά και σύγχρονη, η ιστορία δύο ερωτευμένων, έδωσε την έμπνευση στον κριτικό σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη να σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Γέλα μου». Μπείτε στο neakrite.gr και δείτε το βίντεο που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα Χανιά. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.